cards. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Στη δική σας ζωή συμβιβάζεστε, το λέω συμβιβάζεστε σε εισαγωγικά και όχι μόνο, με τα λίγα. Αναμφισβήτητα. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές στην, ακριβώς επειδή κάνω επιχείρηση από πολύ μικρή, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στο χείλος του γκρεμού και είδα ότι μπορείς να επιβιώσεις και ξέρετε ποιοι με στήριξαν. Η αγάπη των φίλων μου και τα λίγα χρήματα που μου δώσαν οι πολύ φτωχοί μου φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ απαιτητική στο θέμα της, του συναισθήματος και της αγάπης. Ζητάω πάρα πολλά και μπορεί αυτό να κουράζει τον άλλον. Αλλά επίσης η αλήθεια είναι ότι έχω δώσει πάρα πολύ από τη δική μου αγάπη, έχω εισπράξει πάρα πολύ αγάπη, γι' αυτό και είμαι ευγνώμων και δεν μετανιώνω αν κάποιοι άνθρωποι με αφήσανε, γιατί δεν με αντέξανε, ούτε και εγώ αν άφησα κάποιους. Νομίζω ότι είναι μέσα στα ανθρώπινα περιθώρια. Για τον Δουλάκη τη μοναξιά, τι φοβάστε? Θα σας πω κάτι για το θέμα μοναξιά. Είναι κάτι, δεν ξέρω πώς το ερμηνεύει κανένας. Είμαι άτομο που θέλει πάρα πολύ την ιδιωτικότητά του και τη μοναχική του ζωή στην καθημερινότητα. Δεν μπορώ την κολλητή φιλία. Δεν μπορώ κανένα να με περιορίζει. Είμαι πάρα πολύ ελεύθερο άτομο και άτομο που δεν πατάει ποτέ την ελευθερία του άλλου. Δεν βάζω ποτέ πρέπει στον άλλον, αλλά δεν ανέχομαι και κανένα να μου βάζει πρέπει εμένα. Άρα είμαι ένα δύσκολο άτομο για να το φέρει κανείς βόλτα. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος που θα με ανεχτεί να είναι της ίδιας συναισθηματικής εξυπνάδας με μένα. Είμαι κοινωνικός άνθρωπος, δεν είμαι καθόλου όμως άνθρωπος της, των επαφών, των, δεν είμαι κοσμική. Μιλήσει σε εκατοντάδες συνεντεύξεις για τον Μάριο Πλωρίτη. Μία γυναίκα όπως εσείς, όταν χάνει από τη ζωή τον άνθρωπο αυτό που τη σημάδεψε, τι κάνει? Τελειώνει αυτομάτως η ζωή της, δεν προχωράει παρακάτω? Είχα ένα μεγάλο πρόβλημα πάνω σε αυτή την ερώτηση, γιατί το πέρασε το πετσί μου και η ψυχή μου. Ξεκινάς να μαθαίνεις τη ζωή με ένα άλλο αλφαβητάριο. Δεν μπορείς να πάψεις να ζεις. Δεν είναι η καλύτερη φάση της ζωής μου που περνάω τώρα, η καλύτερη φάση είναι αυτή που πέρασα. Όμως δεν αποκλείω τις χαρές στη ζωή μου, τις μικρές καθημερινές χαρές, τους στόχους, τις παρέες, αλλά δεν μπορώ, βγάζω από το μυαλό μου τη σύγκριση, γιατί όταν αρχίζεις να συγκρίνεις κάτι, μονίμως υπάρχει και η απόρριψη μετά. Όμως μαθαίνεις ένα καινούργιο αλφαβητάριο. Οι αναφορές μου έχουν πάψει να είναι οι ίδιες που ήταν πριν, άρα τις έχω αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Μου λείπει πάρα πολύ το ότι φτάνω σε μια άλλη πόλη, στην Κύπρο ή στην Θεσσαλονίκη, και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω τηλέφωνο το Μάριο ή τους γονείς μου ότι έφτασα. Και τώρα το πρώτο που κάνω είναι να πάρω τους φίλους μου ότι έφτασα. Το κεφάλαιο έρωτας το έχετε... Δεν το διαγράφω, αλλά δεν είναι κάτι που το αναζητώ. Το έχω ζήσει με όλη μου την ψυχή, το έχω ζήσει πολύ ουσιαστικά, πολύ ολοκληρωμένα και δεν βρίσκομαι στην αναζήτηση του έρωτα. Ούτε βρίσκομαι στην απόρριψη του έρωτα. Είμαι σχεδόν σαν παρατηρητής της ζωής μου αυτή τη στιγμή. Δίνετε την αίσθηση ενός ανθρώπου που είναι πάντα ήρεμος, έχετε πάντα χαμηλούς τους τόνους, δεν βγαίνετε ποτέ έκτος αυτού, δεν θυμώνετε? Όταν βγαίνω τον εαυτό μου έξω, δεν μου αρέσει ο εαυτός μου. Γι' αυτό και το αναβάλω αυτό το πράγμα. Επειδή εκρήγνουμε σπάνια, η έκρηξη αυτή είναι οριστική, καθοριστική και δυσάρεστη, άγρια. Μεγάλοι ηθοποιοί όπως εσείς, πόσο εύκολα δέχονται την αποτυχία? Εγώ τη δέχομαι εύκολα, μου είναι πάντα δυσάρεστη, αλλά τη βλέπω, την κατανοώ και την καταλαβαίνω. Οφείλει ο άλλος να έχει τη γνώμη του και αλίμονο αν είμαστε αρεστοί σε όλους. Δεν μου είναι ευχάριστο το αίσθημα της αποτυχίας, αλλά μη σας πω ότι το προβλέπω κιόλα. Πριν το πει το κοινό, έχω καταλάβει αν έχω κάνει μια αποτυχία. Εσείς με την πολιτική θα μπλέκατε? Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το φόρτε μου. Το φόρτε μου είναι η δουλειά που κάνω. Και
νομίζω θα ήμουν πάρα πολύ καλή σε κάτι αν μου αναθέτανε να κάνω που να είναι σχετικό με τη δουλειά μου. Δεν ξέρω να πάω πάνω στα έδρανα και να βγάλω λόγο, δεν ξέρω. Είμαι πολιτικοποιημένη απολύτως, αλλά όχι, δεν επιζητώ την πολιτική σαν μια διέξοδο δικιάς μου ενέργειας. Εγώ φωτογραφήθηκα πάρα πολύ για πάρα πολλά περιοδικά, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει παπαράτσι και φωτογραφία. Ίσως γιατί δεν την επεδείξα ποτέ, γιατί δεν έδωσα καμία σημασία στο αν έχει κάποια αξία. Πιστεύω ότι οι αξίες που στηρίχτηκα ήταν πάταγα πάρα πολύ γερά το πόδι μου στο σκαλοπάτι που έφτιαχνα με τα χέρια μου. Έβλεπαν στέκη, πατούσα και πήγαινα παραπάνω. Άρα κανένας δεν μπορούσε να μου το πάρει πίσω αυτό το σκαλί. Δεν φτιάχτηκα ποτέ πάνω σε κάτι που ήταν ψεύτικο. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η διάρκεια. Πού υπάρχει ταβάνι για σας, μέχρι πού φτάνει η φιλοδοξία σας? Η φιλοδοξία μου. Η φιλοδοξία μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ήτανε πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα νομίζω ότι η μεγαλύτερη φιλοδοξία μου είναι να περάσω ισορροπημένα τα χρόνια που έρχονται από εδώ και πέρα, δίνοντας πιο πολύ καιρό στον εαυτό μου.